Ευχαριστώ, κάντε ένα like, μια εγγραφή και γράψτε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τι μίξ κάνω εγώ για τις κοτούλες μου. Να πω για αρχή, δεν δίνω φυράματα, δεν δίνω τραχανάδες, δεν δίνω τίποτα στις κότες μου. Δεν θέλω να δώσω φύραμα. Ξεκινάμε από αυτό. Πάμε. Έχω στάρι, πίτουρο και καλαμπόκι. Αυτά δίνω εγώ στις κοτούλες μου. Το πίτουρο το κάνω και με νερό και το πλάθω και με ψωμί και μετά θα σας δείξω βιντεάκια τι κάνω. Απλά γιατί θέλει χρόνο αυτό. Καλαμπόκι έχω ολόκληρο, δεν έχω σπαστό. Δικό μου καλαμπόκι από έναν θείο. Πάμε να δούμε. Ρίχνουμε λίγο πίτουρο κάτω. Το πίτουρο είναι πολύ ελαφρύ. Α, και να προσθέσω εδώ πέρα ότι οι κουτούλες μου τρώνε και άλλα πράγματα, έτσι. Τώρα αυτό απλά είναι η τροφή, είναι το έξτρα. Θα ρίξει μέσα στους κουβάδες, στις ταΐστρες, αναλόγως που έχεις που ταΐζεις. Τρώνε και ψωμιά, είναι πρώτα ελευθέρας βουσκής. Ξεκινάμε από αυτό και μετά είναι οι τροφές. Είναι ελευθέρας βουσκής, τρώνε τα πάντα ό,τι θέλουν έξω. Τρώνε ψωμιά, αποφάγια. Ό,τι είναι καλό και πιστεύουν για αυτές. Δεν τις δίνω κρέατα, δεν τις δίνω τέτοια πράγματα. Ωραία, πάμε να δείξουμε και στάρι. Σιτάρι. Λίγο εδώ. Μέσα στα βαρέλια είχα βάλει και φύλλα πουσικιά. Άμα δείτε το καλαμπόκι από Σεπτέμβριο, κοιτάξτε, δεν έχει πάθει τίποτα. Είναι σαν να το πήρα τώρα. Τα φύλλα πουσικιά διώχνουν τα ζουίνια και όλα αυτά. Πάμε. Ρίχνω περίπου για να καλυφθεί αυτό εδώ πέρα, περίπου 2 με 3 κουβαδάκια. Ξανά πίτουρο. Ρίξαμε στην αρχή. Κάρι. Ένα 25 κιλο στάρι το ρίχνω σε 3 δόσεις. Καλαμπόκι. Και το ανακατεύουμε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα.
Πάμε. Πίτωρο. Πίτωρο. Σπαράκι. Το καλαμπόκι, επειδή είναι βαρύ, έχει την ιδιότητα να πάει κάτω. Έτσι. Και το... και το πίτρο, επειδή είναι ελαφρύ, πάει πάνω, έτσι. Στάρι. Το πίτερο σε ποσότητα είναι περισσότερο από τα άλλα. Είναι 25 κιλά, αλλά έχει περισσότερη μάζα. Σαν κιλά είναι η ίδια, αλλά έχει περισσότερη μάζα το πίτερο. Είναι συνεβέτερο τσουβάλι. Σιτάρι. Ανακατεύουμε την τελευταία φορά. Το ανακάτεμα δεν έχει κάποιο τρόπο. Απλά καλό είναι όταν ρίχνεις έτσι, να μην βάζεις και από τα κάτω που έχεις ρίξει πάνω, για να αναβιγνύεται με το πάνω που έχεις ρίξει. Ό,τι είναι.
Χέρια. Είναι κακό. Το νερό. Το φες από την γύμαση. Αυτό είναι το σύστημα που κάνω εγώ με τις τροφές. Έχω κόψει και ένα από απορριπαντικό. Κάνω εδώ. Έχει το ωραίο. Ούτε να βράζει τίποτα. Ένα απορριπαντικό. Βλέπετε το ωραίο. Πολύ ωραία που είναι. Πιάνει τη χερμολαβή, το κόβει εδώ. Είναι τέλειο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτός είναι ο τρόπος ο δικός μου που κάνω τις τροφές. Δεν βάζω κάτι άλλο. Όταν έχω ρίγανη, ρίχνω και ρίγανη μέσα. Κάνα κιλό περίπου, μπορεί και παραπάνω. Έτσι για να δώσω μια έξτρα μυρωδιά στις κουτούλες μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε και μια κοινοποίηση αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθάτε και με ακολουθείτε και με γουστάρετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ, κάντε ένα like, μια εγγραφή και γράψτε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.